Θέλω να πάω και σε εσά, κυρία Κούτσι, που είστε και εσεί υποψήφια με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπω στην δημοσκόπηση αυτή ότι έχετε φτάσει στο 11,2, ότι σα δίνει η Προλάδα, πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο 12, στο 13 το ΠΑΣΟΚΑ. Δείχνει μια ανωδική τάση στο κόμμα σα. Mm -hmm. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό, και διορθώστε με να κάνω οφείλεται και στην επικοινωνιακή δημιουργία του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίο έχει πραγματικά έτσι ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Και... Αρέσει και στους νέους. Ε, προφανώς δεν είστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς θέλετε να πάτε εκεί για να εμποδίσετε αποφάσεις που αφορούν το ελληνικό λαό. Αυτό έχω καταλάβει mm -hmm. στι συναντεύξη που μου έχουν παραχωρήσει οι σύντροφοι σας. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε ε, εσείς, ε, επειδή ακούω, ε, αντιδράει ο κόσμος, κάνει ο κόσμος, δεν υπάρχει συνείδηση καταναλωτική στην Ελλάδα. Δηλαδή οι καταναλωτέ δεν είναι συνειδητοποιημένοι να σαμποτάρουν, να μποϊκοτάρουν ένα προϊόν. Κάνετε αγώνε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί δεν κινείστε. Ναι, κοιτάξτε, καταρχά. Επειδή κάνετε απεργίε, συγκεντρώσει. Κάνουμε, ας... είμαστε μπροστάριδε, να το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Το ΚΚΕ στου αγώνε που γίνονται Με από την Με τοπικέ Ναι, συνολικά. Ναι. Okay. Εργαζο... Καταρχά, τα μέλη του ΚΚΕ, οι φίλοι του ΚΚΕ είναι οι ίδιοι και πρωτοστατούν ε, στους αγώνες και των εργαζομένων και των αγροτών των, της νεολαίας. Μου κάνει εντύπωση αν... γιατί δεν, σε αυτό το κομμάτι δεν, δεν δραστηριοποιείστε το ζήτημα... να αναπτύξετε ένα κίνημα ε, πιο συνειδητοποιημένων καταναλωτών, αυτό λέω. Ναι, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα κίνημα συνειδητοποιημένων εργαζομένων ε, που, να βάλουν μπροστά, που αναπτύσσεται, και αυτό είναι το ζήτημα, να βάλουν μπροστά τις ανάγκες τους να διεκδικήσουν, που διεκδικούν ήδη δηλαδή, Αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικέ συμβάσεις εργασία, αυξήσεις της συντάξης, μέτρα προστασίας της υγείας και στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας. Όλα αυτά τα μέτρα που αν θέλετε, ήδη ξαναλέω υπάρχουν και γίνονται αγώνες. Βέβαια αυτά που περιγράφετε... Στην δεν, ακρίβεια, ναι. γι' αυτό Σωστό. το λέω. Αλλά όλα γιατί αυτά που, που περιγράφετε είναι, είναι αποτέλεσμα μια καπιταλιστική κοινωνία στην οποία ζούμε. Ακριβώ. Μια αστική δημοκρατία. Ναι. Αυτά που μου περιγράφετε εσεί είναι μια σοσιαλιστική κοινωνία. Άλλο, άλλο πράγμα. Αλλά δεν είναι κρυφό Όχι, <laughs> δεν το πρόγραμμα ναι, του ΚΚΕ, ναι, γιατί αυτή ναι. όντω είναι μα α, η ναι. διέξοδο και η ανάπτυξη. Θετικά το εκτιμώ. Καταλαβαίνω. Η ανάπτυξη για του πολλού λοιπόν όντω είναι σε αυτό το πρόγραμμα του ΚΚΕ που, αν θέλετε, για να ανοίξει και αυτό ο δρόμο για να ζήσουμε έτσι όπω μα Σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτηση που υπάρχει ήδη απέναντι στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία που την εφαρμόζει και σε όλου του υπόλοιπου που συμφωνούν και την χορηγούν. Αν θέλετε, και με τη στάση του στο Κοινοβούλιο Έχει. και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και να βάλω μια πλευρά, γιατί ακριβώ επειδή ζητάμε για, για την ακρίβεια. Δεν μπορούμε είναι να μία παράμετρο του προβλήματο τη κοινωνία, δεν είναι ό, όλο το πρόβλημα. Είναι μία παράμετρο. Για ακρίβεια λέτε. Μία, μία παράμετρο. Είναι κι άλλα, δεν είναι. Εννοείται είναι κι άλλα και συνυπολογίζονται γι' αυτό και όντω προέρχονται όλα από τον εμπρεστή που είναι η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορούμε να, επικα... να την επικαλούμαστε ότι θα λύσει το ζήτημα όπω κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί σε αυτό το τραπέζι, επί... τραπέζι ενό συνολικά τη πολιτική συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα και πάνω σε αυτό. Σα ακριβώς... εξήγησα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι. Εγώ μπορώ να το πω ελεύθερα: οι βουλευτέ, οι υποψήφοι και οι πολιτικοί δεν μπορούν να το πούνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, Είναι ένα μηχανισμό οικονομικό ο οποίο συνεργάζεται με τι πολιεθνικέ, κάνει δουλειέ. Είπα ένα παράδειγμα η κυρία Κατσάνο Ρίτρα για την κυρία Φόντερ γενικότερα. Δεν είναι αυτό γιατί. που ελπίζαμε ότι θα μπορούσε να είναι. Δεν σημαίνει ότι είναι για πέταμα. Σημαίνει όμω ότι Έχε χρειάζονται. Συντηρητισμό. Χρειάζονται. Ξέρετε η θέση μα. Την ξέρω τη θέση σα. Ξέρετε ότι εντάξει, ούτε φτιάχνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε αλλάζει, γιατί ήταν είναι και θα είναι ένωση ναι. κρατών. Παραδοσιακό ε, είναι. Εφόσον επαγγέλλεστε μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο μοντέλο. Λογικό, λογικό είναι. Γιατί συμμετέχετε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουμε γιατί ακριβώ. την υπονομεύσετε, τη Όχι, όχι. Καλά κάνουμε και συμμετέχουν γιατί πρέπει Εκείνη, έχουμε, θα ήθελα να... Όχι να είμαστε... με ενδιαφέρον θα, θα ήθελα και να εγώ. ακούσω την αποψή του αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Μόνοι εργάτες, μπορούμε ακριβώ επειδή έχουμε αυτή τη θέση, να είμαστε μόνη αντιπολίτευση και είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική που όλοι συνδιαμορφώνουν, Νουδου πασοξύριζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα φέρνουν εδώ και okay. τα ψηφίζουν. Και γι' αυτό μπορούμε να εκφράσουμε τα λαϊκά συμφέροντα. Αλλά πολλά από τι Ευρωπαϊκέ Ένωσε γίνονται με οδηγίε νομοθετήματα στην που... Ελληνική Βουλή. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο λέμε. Και χρόνια, πρέπει κύριε... να ανησυχεί το κουκουέ και εκεί πέρα που ανατρέπονται αυτέ οι αποφάσει, το δρόμο του. Ωραία. Να ακούσω και το Κομμουνιστικό Κόμμα λίγο. Βεβαίω. Ξέρετε ότι εμεί παρακολουθούμε τι δημοσκοπήσει Στιγμιαία δείχνουν την τάση. Βέβαια, Κυριακή κοντι γιορτή. <laughs> 10. Λοιπόν, και το λέμε αυτό γιατί νομίζουμε αποτυπώνεται και εκεί, αλλά και αυτό που εισπράττουμε και στου χώρου δουλειά, εκπαίδευση που συναντάμε τον κόσμο κτλ. Είναι, και όχι μόνο τώρα προεκλογικά έτσι, συνεχώ, είναι ότι όντω επιβεβαιώνεται μια, άνοδική, μια άνοδο του ΚΚΕ από τι προηγούμενε βουλευτικέ εκλογέ, από τι περιφερειακέ εκλογέ. Ε, και μπορεί να φτάσει ακόμα πιο ψηλά το ΚΚΕ, γιατί με τον ίδιο το λόγο να το ψηφίζοντά το, γιατί μπορεί να αποτυπώσει την δυσαρέσκεια που υπάρχει πραγματικά ε, στον κόσμο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πολιτική τη και απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και μόνο η ψήφο στο που λοιπόν μπορεί να εκφράσει όλο αυτόν τον κόσμο που δικαιολογημένα αγανακτεί, ακόμα και αμφισβητεί αυτή την πολιτική και θέλει να στείλει ένα γερό μήνυμα και αντεπίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα που θα συνεχίσουν να υλοποιούν τα ίδια την επόμενη μέρα. Να στείλει λοιπόν ένα μήνυμα ότι ω εδώ δεν πάει άλλο, δεν σα δίνω το πράσινο φω να συνεχίσετε, να μαυρίζετε τη ζωή μου, αλλά ίσα ίσα να δώσει τη δύναμη στη δύναμή του, γιατί εκεί θα κατατεθεί την επόμενη μέρα η ψήφο στο ΚΚΟΕ. Στον αγώνα που πραγματικά μπορούν να πάρουμε και ανάσης ανακούφιση την επόμενη μέρα και να αντιπαλέψουμε Ολη αυτή την εγκληματική πολιτική που θα είναι εδώ και έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αλήθεια είναι όλων των κομμάτων. Και με αυτή την έννοια, νομίζουμε ότι. Όλων των ορα... κομμάτων. Όλων των κομμάτων, ναι, βεβαίω. Όλων των κομμάτων, γιατί συνδιαμορφώνουν τα ίδια και τα ψηφίζουν, λέω, στην Ευρωπαϊκή γιατί είμαστε Ένωση. Είμαστε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση εμεί, δεν είμαστε εκτό. Αυτό θέλει να πει. Θέλω Έτσι. να πω ότι όλοι, όλα τα υπόλοιπα κόμματα εννοείται, υλοποιούν τα ίδια συναποφασίζεται καταρχά μαζί τα ίδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάνω από 70% πάνω. Ε, ψηφίσουν ψηφίζουν τα ίδια ε, τα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ mm. και τον Πάσο και η Ελληνική Λύση στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί αντιδράτε, κύριε Κυρικό, ποιο, είναι το σημείο δηλαδή που σα. Εντάξει, όχι. Όταν ας πούμε, τσουβαλιάζουμε όλου του υπόλοιπου μαζί, ενώ προφανώ δεν είναι το ίδιο και, λέει ότι μόνο εμεί. Εντάξει, άμα η τακτική είναι παρόν ή όχι, Εντάξει, είναι εύκολη η απάντηση. Δεν είναι. Ναι, ε, δε, το παρόν ή το όχι, το όχι, μάλλον σε αυτή την πολιτική, όντω το εκφράζει εγώ μόνο το ΚΚΕ και στο Ευρωκοινοβούλιο και στη Βουλή. Αλλά φαίνεται ότι ο λαό δεν Δηλαδή η πλέψη αλευθερία δεν νομίζω ότι έχει. 8% έχει συνδράσει. Δεν νομίζω ότι ο λαό είναι μαζί. Δεν κάνω όμω σχέδια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλήθεια είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μην τον μπερδεύετε. Στου 730 ευρωβουλευτέ, εάν βγάλετε ακόμη και δύο και τρει και τέσσερι και πέντε. Τι επίδραση θα έχετε σε ένα οποιοδήποτε ψήφισμα, σε μια οποιαδήποτε οδηγία. Θα σας οδηγία. Πω επίδραση, γιατί ευτυχαριστώ και για την ερώτηση. Ναι, για παράδειγμα στους 705 ευρωβουλευτές που υπάρχουν, ε, σε στο ψήφισμα που όλοι ψηφίσατε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και Ελληνική Λύση, ότι τα λόμπι είναι σε στατικό στοιχείο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, όντω μόνο οι δύο ήταν κατά και ήταν οι ευρωβουλευτέ του ΚΚΕ. Και αυτό αποτυπώνει δύο κόσμου. Γιατί Εμεί δεν είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, τη διαφθορά, τη εκμετάλλευση και των πολέμων. Είμαστε με την Ευρώπη των το λαών. Το θέμα τη Ουκρανία που... πώ θα Όταν είσαι αντιμετωπίζεται... εκεί. Μπορεί να είστε υπέρ τη Δούμα. Μα βεβαίω. Μα... Με Α, την Ουκρανία. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Κάτι ενδιαφέρον. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Μην θέτετε. Είμαστε το... με την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Βεβαίω των... είμαστε. Και όταν είσαι με του λαού και με του πολλού, δεν είσαι ποτέ απομονωμένο. Όταν είσαι με του που αγωνίζονται ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πολιτική τη. Και οι λαοί τη Γερμανία, τη Γαλλία. Ε, αυτοί που ήταν πάντα, πάντα ήταν, ξέρετε, νομίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Συγγνώμη κύριε Μισόλωτο, κύριε Κύριε και ρωτώ και, όχι όχι τον... και αν εσάς. Καλά, έχει καταγγείλει το κουκουέ την Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή του από το 1992 που όλοι ψηφίσανε τη συνθήκη του Μάστ. Τι να κάνει, μη συμμετέχει. Δεν νομίζω ότι είναι του Κοινοβουλίου. Καλά, μην ανησυχείτε. Τα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα σπάσει ο λαό τη Ελλάδα όταν πάρει απόφαση για ριζικέ αλλαγέ και στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό όμω. Αυτό που λέτε πρέπει να είναι σε συνδυασμό με μια εσωτερική αλλαγή στη χώρα του υπάρχοντο καθεστώτο. Αυτό δηλαδή για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φεύγουμε. Εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ που ε, είχε δημιουργηθεί τότε το, το θέμα έμεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ότι την επόμενη μέρα. Θα υπήρχαν πολλά ζητήματα. Δεν έχουμε κοινό νόμισμα. Δεν προ... είναι εύκολα mm. αυτά. Θα θα θέσω μια πλευρά. Μια πλευρά Θέλω να πω Μα αυτό. 24, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και έχουμε πληρώσει πολύ <αρα> ακριβά. Πού φύγαμε το 1974. Όχι, το 1974. Πού φύγαμε. Τιμωρώντα. Τι... Από το ΝΑΤΟ. Απ αφήστε το αφήστε, νάτω, το. αφήστε το. Το στρατιωτικό σκέλο. Αφήστε το. Δεν φύγαμε το πολιτικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό πρέπει να έρθει σε συνδυασμό με κάποιε εσωτερικέ αλλαγέ. Το είπα για ριζικέ αλλαγέ. Όχι, όχι. Αλλά όχι προ Με συγχωρείτε. Οι οποίε δεν θα είναι και τόσο. Δεν θα είναι ήπιε για του μονοπωλιακού ομίλου και για αυτού που του υπηρετούν. Τέλο πάντων, τη Ακούτσι είδαμε και την... τι θετικέ και αρνητικέ νόμε των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών. Είδαμε τον κύριο Κουτσούπα που σα έλεγε και στην αρχή. Είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει πάρα πολύ θετικέ γνώμε. Βέβαια, αυτό δεν ανταποκρίνεται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι διαφορετική μέτρηση αυτή, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Ε, θα ήθελα να μου πείτε και σε σχέση με την ακρίβεια και σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα που δίνουν οι Γιατί ωραία τα λέμε εδώ αλλά βλέπετε αυτό που σας είπα και νωρίτερα Βάζεις μια γραμμή και λες εμπιστεύουμε τέλο πάντων τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη να μου το λύσει Δεν λες εμπιστεύουμε ας πούμε τον Α, τον Β, τον Γ mm -hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα ξέρετε Άρα λοιπόν δεν πείθουν οι, οι δικές σας οι απόψεις Αυτό είναι ένα θέμα, αν πείθουν ή όχι ναι, καλά. Το απάντησα και πριν για τι δημοσκοπήσει, νομίζω. Όχι, ότι... δεν λέω για τι δημοσκοπήσει τώρα, λέω για το πω, τελικό για το... αποτέλεσμα που πάντα δεν είστε σε ψηλέ θέσει. Θέλω να πω δηλαδή Α, ότι παρά το γεγονό ότι μιλάτε για το λαό, για του άνθρωπου που δεν έχουν κτλ., στο τέλο τα μπαίνει η γραμμή. Λένε: Άστο, θα ψηφίσω αυτό, δε, γιατί πιστεύω θα μου το λύσει. Αυτό, είναι, αυτό λέει η δημοσκόπηση μια πλευρά από αυτό που είπατε κι εσεί είναι. Δεν είναι σωστό ή λάθο. Αυτό λύσει. λέει, ναι, καταλαβαίνω. Ε, η αλήθεια είναι γιατί, εντάξει, όντω όντως, ε, υπάρχει ανωδική πορεία του ΚΚΕ, ξαναλέω. Υπάρχει. Ε, σημαντική, ήταν 5 κόμμα κάτι τότε. Βουλείτε, ναι. Και, για, τα ειδικά μα τελευταία. Δεν είναι λίγο δηλαδή το ποσοστό που ανεβαίνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ και ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχουν και εντάξει, το γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και εμπόδια ε, για να φτάσει κάποιο εργαζόμενο στην κάλπη για να ψηφίσει το ΚΚΕ που μπαίνουν, αν θέλετε, συνολικά και από το ίδιο το σύστημα και από τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί όντω ε. η λογική, α πούμε, του θα σε σώσω εγώ, η λογική των σωτήρων που έχει χορτάσει ο ελληνικό λαό, όπω σωτήρε και ταξίμα, τα ξύματα, η αλήθεια είναι, εντάξει, καλλιεργείται. Αν είχα σωθεί, Η απογοήτευση μετα, ε. καλλιεργείται και ε. το να μην πα στην κάλπη καλλιεργείται, δηλαδή από το να στηρίξουν αυτά τα κόμματα. Προτιμάνε αυτά τα κόμματα να του πούνε του κόσμου: Μην έρθει καν να μα στηρίξει. Η απάθεια. Που όλα αυτά προφανώ το ΚΚΕ ίσα ίσα καλεί το ελληνικό λαό. Δείχτε, να πάει θέλει, και